Μίμη, άντεξε η ομάδα σου μέχρι το 88, αλλά στο 88 ήρθε το γκολ. Σε μια φάση, μπορώ να πω, αν είπε ότι μπορούσε να δεχτεί σε άλλες φάσεις το γκολ, το δέχτηκε στο 88 με ένα ωραίο γυριστό σουτ. Ναι, όπως λέτε, ένα δυνατό παιχνίδι, αντάξιο και των δύο ομάδων και των δύο ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι αυτό, οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων δείξαν ότι η ποιότητά τους ήταν ανάλογη για να γίνει ένα παιχνίδι δυνατό. Στο τέλος κέρδισε η ομάδα της Άντζας. Νομίζω ότι η θέληση των παιχτών, γιατί είναι πρώτη, νομίζω ότι αυτό βοήθησε πάρα πολύ να κυνηγήσουν το μάτς και μπράβο τους μέχρι το 90 που το κερδίσαν. Δεν μπορούσαμε να δεχτούμε κάποιο άλλο γκολ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το δεχτήκαμε στο 88, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με μια φάση. Αλλά εντάξει, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάνουμε. Έτσι και το λέμε ότι η βαθμολογική μας θέση μπορεί να είναι τέταρτη, αλλά μπορούμε να τερματίσουμε και λίγο και πιο χαμηλά, γιατί όπως είπαμε, η ομάδα αυτή πρέπει να συνεχίσει να είναι και του χρόνου. Έχουμε κάποια παιδιά, κάποια νέα και τέτοια, από ένα σημείο και πρέπει να παίξουν για να δούμε και τι θα κάνουμε για τον χρόνο. Δεν, αν τερματίσουμε, φωτισμό δεν μπορούμε να βγούμε, όπου και να τερματίσουμε, αφού υπάρχει η παραμονή μας, είναι επιτυχία. Δεν έχουμε θέμα αν είμαστε τέταρτη, τρίτη ή οτιδήποτε. Αφού δεν έχουμε άνοδο και έχουμε παραμονή να παίξουν τα παιδιά. Νομίζω συγχαρητήρια στην Τσάτιστα και για το παιχνίδι της που κυνήγησε το μάτς μέχρι το τέλος. Άξια είναι εκεί που είναι. Και την εύχομαι μέχρι το τέλος να πετύχει το στόχο της και σε αυτούς και στον συνάδελφό μου Γιάννη Παρασκευά. Τον Παναγιώτη, με δικό σου γκολ λύτρωσες την ομάδα σου στο 88. Συναισθήματα. Εντάξει, θα ξεκινήσω πρώτα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Συγχαρητήρια στην αντίπολη ομάδα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Εντάξει, όσο για τον γκολ λέτηκε να το βάλω εγώ, ήταν ένα από τα πιο ωραία γκολ που έχω βάλει, γιατί ήταν και στο 88 μια πολύ καλή ομάδα και μια πολύ σημαντική νίκη. Άξιζε συναισθήματα, αλλά το νιουτάδο το ζήσει εκείνη τη στιγμή δεν περιγράφονται. Η ομάδα σου έχασε αρκετές ευκαιρίες, έπεσε πάνω σε έναν φοβερό κουλτούκι. Ναι, ναι, τα συγχαρητήρια στον τερματοφύλακα, ό,τι πήγαινε μέσα το έβγαζε. Έτυχε να μην βγάλει το ένα, ευτυχώς για εμάς, αλλά έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνας. Ο άγχος, πιστεύεις ότι το άγχος και η πίεση είναι ένας αναστατικός παράγοντας στο να έρθει η νίκη? Σίγουρα, εντάξει, όταν είσαι και πρώτος, σε κυνηγάνε όλοι θέλουν να σε κερδίσουν για νίκη γοήτρου. Εντάξει, ο κότς μας είπε να είμαστε ήρεμοι, τον γκολ θα έρθει. Όπως και ήρθε, είχαμε τις ευκαιρίες. Εντάξει, όμως ο νόμος της μπάλας, όπως λένε ο άγραφος νόμος, είναι όταν δεν βάζει, σου βάζουν. Προηγηθήκαμε, νικήσαμε, κρατάμε την νίκη και να έχουμε μια καλή συνέχεια.